Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσουμε ότι ήδη από την περασμένη Δευτέρα, 3 Ιουλίου του 2023, ξεκίνησαν οι ουσιαστικές διαδικασίες για την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης ανέργων και κοινωνικά ευπαθών ομάδων της πόλης της Μυτιλίνης. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού θα συμμετάσχουν 80 ωφελούμενοι χωρισμένοι σε 4 ειδικότητες, που κρίθηκε ότι έχουν ικανοποιητική ζήτηση στην αγορά εργασίας. Την υλοποίηση του προγράμματος έχει αναλάβει κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας η εταιρεία του κοινωνικού τομέα που εδρεύει στη Μυτιλίνη με την επωνυμία Ελωρής, και για την επιλογή των ωφελούμενων τηρήθηκε με θρησκευτική ευλάβεια, θα το τονίσω, οι απόλυτα διαφανείς διαδικασίες επιλογής τους μεταξύ των υποψηφίων που είχαν υποβάλει σχετικές αιτήσεις. Έτσι, όπως σας έχω πει, έχουν ξεκινήσει οι προπαρασκευαστικές διαδικασίες συμβουλευτικής ενός εκάστου ωφελουμένου και η επίσημη έναρξη του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί με ενημερωτική μερίδα που θα γίνει την Τρίτη, 18 Ιουλίου, από τις 10 η ώρα ως τις 1 το μεσημέρι, στην αίθουσα Ιωάννης Παυλακέλης, στο επιμελητήριο Λέσβου. Στην ημερίδα αυτή καλούνται να συμμετάσχουν όλοι οι ωφελούμενοι του προγράμματος, εκπρόσωποι κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων, επιχειρηματίες, των οποίων το αντικείμενο είναι συναφές με τις θεματικές ομάδες, κατηγορίες των επιχειρήσεων και των ωφελουμένων. Σας παρακαλούμε να δώσετε δημοσιότητα στην εναρκτήρια αυτή ημερίδα, προσφέροντας από την πλευρά σας την πολύτιμη συμβολή σας στην ουσιαστική επιτυχία του προγράμματος, που θα δώσει ευκαιρίες στο μέτρο του δυνατού, στην κατάρτιση των ανέργων και των ευπαθών ομάδων των κοινωνικών να αποκτήσουν μια θεωρητική και πρακτική κατάρτιση, ούτως ώστε να μπορέσουν να απασχοληθούν στο μέλλον στις επιχειρήσεις όπου θα έχουν εκπαιδευτεί. Θα ακολουθήσει τώρα η παρουσίαση του περιεχομένου της εναρκτήριας αυτής ημερίδας και κάποιες πληροφορίες που θα σας δώσει η υπεύθυνη του προγράμματος, η κυρία Κωνστάντογλου, και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας, για τη βοήθειά σας, ώστε να γίνει γνωστό το πρόγραμμα, και από μέρος μου να σας ευχαριστήσω, γιατί είμαι η Αντιδήμαρχος από το Δήμο της Κοινωνικής Πρόνοιας που θα υλοποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα. Θα ήθελα πάρα πολύ θερμά να ευχαριστήσω την κυρία Αντιδήμαρχο για την όλη εξαίρετη συνεργασία που είχαμε μέχρι τώρα μαζί της. Και θα ήθελα λοιπόν σε συνέχεια των όσων σας είπε η κυρία Αντιδήμαρχος, η κυρία Αλεξανδρή, να σας ενημερώσω για κάποιες ειδικότερες πτυχές του προγράμματος. Να πούμε ότι το έργο αυτό λοιπόν ανέλαβε την υλοποίησή του η Ελωρής ΑΕ μετά από διαγωνιστικές διαδικασίες από προκήρυξη που έκανε ο Δήμος Μυτιλίνης. Η χρηματοδότηση του έργου έρχεται από το ΠΕΠ Βόρειο Αιγαίο ΟΑΠ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Θέλουμε λοιπόν να σας πούμε ότι υπήρξε πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο έργο, το οποίο αφορά ειδικά τις ευπαθείς ομάδες της πόλης της Μυτιλίνης. Έτσι λοιπόν, κατά τη διάρκεια της προκήρυξης είχαμε 118 αιτήσεις και εξ αυτών των 118 αιτήσεων και με βάση τα κριτήρια που υπήρξαν για την αξιολόγηση των ανθρώπων προέκυψαν 80 υποψήφιοι προς κατάρτιση, οι οποίοι όντως, όπως ακριβώς σας είπε η κυρία Αλεξανδρή, βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη διαδικασία της συμβουλευτικής, προκειμένου στη συνέχεια να ξεκινήσει και η κατάρτισή τους. Το πρόγραμμα λοιπόν περιέχει δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης των γνώσεών τους. Είναι ένα εξαιρετικά καινοτόμο πρόγραμμα και θα εξάρω αυτή τη στιγμή το Δήμο Μυτιλίνης και την κυρία Αλεξανδρή για τα θεματικά αντικείμενα τα οποία προκηρύχθηκαν, γιατί είναι απολύτως καινοτόμο. Είναι η πρώτη φορά που κάνουμε εκπαίδευση σε αυτά τα αντικείμενα στο Δήμο Μυτιλίνης. Ξέρετε ότι η Ελωρής είναι μια πολύ παλιά εταιρεία που ανήκει στην περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου και στους Δήμους. Κάνουμε κατάρτιση από το 1995, όμως αυτή τη φορά κάνουμε, νομίζω, κατάρτιση σε αντικείμενα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, το πρώτο θεματικό αντικείμενο αφορά τη διαχείριση στερεών αποβλήπτων και την επεξεργασία υγρών λιμάτων. Το δεύτερο όμως αντικείμενο αφορά την εκπαίδευση των μπαρίστα,
Το τρίτο αντικείμενο αφορά πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων γραφιστικής και τυπογραφίας και το τέταρτο αντικείμενο αφορά την κατάρτιση ηλεκτρολόγων, ψυκτικών και υδραυλικών σε εργασίες που έχουν να κάνουν με την εξοικονόμηση ενέργειας. Τουλάχιστον όσο βρίσκομαι εγώ στην εταιρεία, δηλαδή τα τελευταία 13 χρόνια τέτοια αντικείμενα εκπαίδευσης δεν έχουμε θεραπεύσει μέχρι τώρα και τα θεωρώ εξαιρετικά σημαντικά. Και αυτό άλλωστε είναι και ένα θέμα που έχει συζητηθεί και με τους κλάδους της οικονομίας του νησιού μας και της πόλης της Μυτιλίνης, έχει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα, αναφορικά με την συνάντηση στο επιμελητήριο που ουσιαστικά είναι και η έναρξη του προγράμματος, να πούμε ότι θα ξεκινήσουμε στις 9.30 ώρα το πρωί με την προσέλευση του κοινού. Στις 10 η ώρα το πρωί θα έχουμε τους χαιρετισμούς των εκπροσώπων της πόλης μας. Στις 10.30 θα έχουμε την παρουσίαση ουσιαστικά του προγράμματος και των δράσεων του. Θα αναλύσουμε λοιπόν τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει το πρόγραμμα, δίνοντας έμφαση στα κριτήρια επιλογής που χρησιμοποίησαμε προκειμένου να επιλέξουμε τους ανθρώπους, τις δράσεις συμβουλευτικής και τις δράσεις κατάρτισης που θα ακολουθήσουν, τη μεθοδολογία πιστοποίησης γνώσεων και την πρακτική άσκηση των ανθρώπων. Επομένως, θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε όλους, θέλαμε να προσκαλέσουμε το ευρύ κοινό στη συγκεκριμένη εκδήλωση, η οποία εκτός από τους προσκεκλημένους όπως τους ανέφερε η κυρία Αντιδήμαρχος, είναι βεβαίως ανοιχτή σε όλους τους ενδιαφερομένους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ θερμά για την παρουσία σας. Από ό,τι καταλαβαίνουμε είναι επιδοτούμενο το πρόγραμμα αυτό. Σωστό. Έτσι. Και μας είπατε ότι έχει γίνει και έρευνα και αγορά στην αγορά της Λέσβου για να καταλήξετε στις ειδικότητες αυτές στις οποίες θα καταρτιστούν οι ωφελούμενοι. Έχουμε και κάποιες ανοιχτές θέσεις που θα μπορέσουν να απορροφηθούν μετά οι άνθρωποι αυτοί. Ακούστε, συνήθως η πρακτική άσκηση είναι αυτό το ζητούμενό της. Στην πραγματικότητα προσπαθούμε να τοποθετήσουμε ανθρώπους σε πρακτική άσκηση, σε θέσεις εργασίας, σε διάφορες επιχειρήσεις της πόλης, μια που συζητάμε ακριβώς για την βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης, με σκοπό βεβαίως μετά να παραμείνουν. Βρισκόμαστε λοιπόν σε συνεργασία και με τους μηχανικούς της πόλης, γιατί συζητάμε για εκπαίδευση των υδραυλικών, των ψυκτικών, και τον ηλεκτρολόγο σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας για την τοποθέτησή τους. Επίσης, βρισκόμαστε σε απόλυτη συνεργασία με τον Σύλλογο της Ασπίδας, προκειμένου να βοηθήσουν την τοποθέτηση των ανθρώπων σε θέσεις εργασίας που όσον αφορά την εστίαση αυτή καθ' αυτή, αλλά και με όλες τις επιχειρήσεις της πόλης για να μπορέσουμε να τοποθετήσουμε και τους ανθρώπους της ανακύκλωσης. Βεβαίως έχουμε μακρά συνεργασία με τις εταιρείες ανακύκλωσης και με τα κομμάτια της γραφιστικής, των εκτυπώσεων και ούτω καθεξής. Πρέπει να σας πω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα αυτό και εξαιρετικά αποδοτικό. Είναι 5 ευρώ την ώρα η επιδότηση που παίρνουν οι άνθρωποι ιδέα του νόμου. Αυτό όμως σημαίνει ένα συνολικό επιδότημα της τάξης των 2.020 ευρώ. Είναι για νόμος. Πόσο διάστημα, πρέπει να το πούμε και για πόσο χρόνο. Πρέπει να σας πω ότι θεωρώ ότι αν τηρηθεί και δεν έχουμε ευτράπελα, αλλά δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα, θα ξεκινήσουμε την κατάρτιση στις 20 Ιουλίου και θεωρώ ότι θα ολοκληρώσουμε όλες τις δράσεις του προγράμματος ως τις 20 Οκτωβρίου. Λέτε άνεργοι και κοινωνικά εκταχών ομάδων πρέπει να έχουν κάρτα ανεργίας, δηλαδή. Απολύτως. Ναι. Υποχρεωτικό. Έχουν επιλεγεί. Ναι. Έχετε κλείσει από τα στοιχεία που διατηρεί ο Δήμος. Είχε βγει προκήρυξη. Και ανακοίνωση. Είχε αναρτηθεί προκήρυξη, οι άνθρωποι έκαναν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά και όσοι δεν μπορούσαν να είχαν την τεχνογνωσία να το κάνουν, τους υποστηρίξαμε για να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα η οποία είχε φτιαχτεί μέσα στο site της εταιρείας. Είχε επίσης αναρτηθεί στο site του Δήμου και στα μέσα ενημέρωσης.